Ο σταθμός Radio Florina. Η συχνότητα 101,5. Η επιλογή δική σας. Radio Florina. Σας καλωσορίζω στην σημερινή συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης και νυν ευρωβουλευτής του κόμματος, τον οποίο καλωσορίζω για δεύτερη φορά στη Φλόρινα ως υποψήφιο ευρωβουλευτή, γιατί και το 2014 οι ευρωβουλευτά πάλι μαζί μας στο Εκμετήριο Γενναίου την εκδήλωση και κάνουν τη συνέντευξη. Και εύχομαι η πρώτη φορά που ήταν τυχερή για εσάς και εκλεγήκατε να είναι και τώρα πάλι να έχετε πολύ καλό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Σας καλωσορίζω στη Φλόρινα και είμαστε στη διάθεση των δημοσιογράφων. Κύριο Σουβραντιάδη, θέλω να καλωσορίσω στο όνομά μας τον συνάδελφο βουλευτή του Ευρωκοινοβουλίου, τον Μανώλη Κεφαλογιάννη, ο οποίος στη θητεία στην οποία πέρασε έχει αφήσει τεράστιο έργο εκπροσωπώντας επάξια την Ελλάδα. Έχει αναδείξει μια σειρά από θέματα, αναφέρω πρώτο το μακεδονικό, τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, μια φωνή η οποία δεν συμβιβάστηκε και πραγματικά το λέω κυριολεκτό όταν το λέω, μια σειρά από κοινωνικά θέματα και βεβαίως αυτά που με ενδιαφέρουν κιόλας και μια σειρά από θέματα αγροτικά. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ήταν μια παραγωγική και δημιουργική χρονιά και νομίζω ότι αξίζει και η επόμενη θητεία στο Μανώλη τον Κεφαλογιάννη για να έχουμε μια δυνατή φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο. Αγαπητέ Μανώλη, να σε καλωσορίσω σε αυτήν την ακριτική γωνιά. Εντάχει θα σου αναφέρω ότι είμαστε πρωταθλητές στην ενεργεία και στον νομό Φλόρινας. Σοβαρά προβλήματα στα θέματα της ενέργειας. Έχουμε έναν πλούτο εκατομμυρίων, ο οποίος διαχέεται σε όλη την Ελλάδα και ο τόπος αυτός δεν έχει πάρει ένα μικρό μέρημα από αυτό που δικαιούται. Σου λέω μόνο από τα 130 δις που έχει παράξει Φλόρινα και Κοζάνη από τότε που δημιουργήθηκε η ΔΕΗ, η περιοχή δεν πήρε ούτε καν το 1%, πήρε το μισό του μισού, δηλαδή πήρε γύρω στα 300 εκατομμύρια. Όλα αυτά τα χρήματα πάνε, επιδοτούνται η Αθήνα, όλες οι πόλεις στα νησιά και εμείς δεν παίρνουμε τίποτα. Δεν έχουμε ολοκληρώσει τις υποδομές μας, έχουμε σοβαρότητα προβλήματα με το Πανεπιστήμιο και με νέα τμήματα για να σταθεροποιηθεί, γιατί για την αποτελεί μια γέφυρα φιλίας και συνεργασίας με τα όμορφα κράτη. Θέλουμε την ειρήνη, θέλουμε τη συνεργασία, αλλά με αμοιβαίο σεβασμό στην ιστορία και στις παραδόσεις και στα πάντα. Έχουμε λοιπόν και εκεί πρόβλημα και με τα αγροτικά τα οποία γνωρίζεις. Αυτά είναι με τρεις λέξεις τα μεγάλα προβλήματα, τα πέντε μεγάλα προβλήματα, τα δίκαια του νομού Φλόρινας, για τα οποία γνωρίζεις. Σε θέλουμε συμπαραστάτη και στην επόμενη πενταετία που θα είμαστε και κυβέρνηση και νομίζω θα έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Το τρίγωνο Φλόρινα-Αθήνα-Βρυξέλλες πρέπει να δώσει στους Φλωρινιώτες αυτό που περιμένουν να ακούσουν και αυτό που περιμένουν να δουν στην πράξη. Καλώς ήρθες. Και καλή επιτυχία στις εκλογές. Να ξέρεις ότι η Φλόρινα θα σε στηρίξει. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί Γιάννη, ευχαριστώ ιδιαίτερως τους δυο σας για τα φιλόχρονα λόγια σας στην τερμή υποδοχή. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα στη Φλόρινα με τους τεράστιους συμβολισμούς της ιστορίας αλλά και του παρόντος. Θέλω έτσι εισαγωγικά να σου πω μερικά πράγματα για τα εθνικά θέματα, μιας και βρισκόμαστε στις κατοίες της ελληνικής επικράτειας. Και να σας μεταφέρω λίγο την εμπειρία που είχαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω την τιμή να προεδρεύω της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Προεδρεύω 40 Τούρκων και 40 Ευρωπαίων βουλευτών για την ταξιδιωτική πορεία της Τουρκίας. Ξέρετε, έχουμε ένα δύστροπο γείτονα. Ένα γείτονα ο οποίος απειλεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ένα γείτονα ο οποίος διεκδικεί εθνικά μας δίκαια κατοχυρωμένα από τις διεθνείς συμβάσεις και από το διεθνές δίκαιο. Με αυτή την ιδιότητα προεδρεύω της Επιτροπής αυτής και στην Τουρκία. 19 και 20 Δεκεμβρίου ήμουν εκεί. Συνάντησα όλη την πολιτική ηγεσία της Τουρκίας. Στο προηγούμενο ταξίδι συνάντησα και τον κύριο Ερντογάν. Συζητήσαμε πολλά θέματα. Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας εξαρτάται από την Επιτροπή στην οποία προεδρεύω. Αποτυπώνεται ανάγλυφα σε αυτήν την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όλα όσα συμβαίνουν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι απειλές της Τουρκίας στον εναέριο χώρο, στα χωρικά μας ύδατα, στην απολυστική οικονομική μας ζώνη και αυτή η επιθετικότητα της Τουρκίας προς την Ελλάδα και τους γειτονές της, αλλά και τα θέματα δημοκρατίας που υπάρχουν στη γειτονική χώρα, είναι οι λόγοι για τους οποίους
η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά το να σταματήσει η ενεργειακή πορεία της Τουρκίας. Μέσα από αυτήν την διαδικασία παρουσιάστηκαν δυστυχώς και οι χάρτες διεκδίκησης της Τουρκίας έναντι της αποκλειστής οικονομικής ζωής της Ελλάδος και της Κύπρου. Ουσιαστικά η Τουρκία εξαφανίζει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εξαφανίζει τα Δωδεκάνησα, εξαφανίζει το Καστελόριζο, εξαφανίζει την Κρήτη, υποστηρίζοντας ότι τα νησιά δεν έχουν τη δικιά τους αποκλειστική οικονομική ζώνη, εξαφανίζει την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία, λέγοντας ότι έχει μόνο δικαιώματα στα 6 μίλια το χωρικό της υδάτων και καμία σχέση δεν έχει με τις δυνατότητες εξόρυξης πετρελαίων και γεωναθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Θέλει να ενώσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας με την Λιβύη από τη μεριά της Ελλάδος και με την Αίγυπτο από τη μεριά της Τουρκίας, της Κύπρου. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το κάνουμε δεκτό και γι' αυτό με παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτά αποτυπώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και βεβαίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαστε σε μια φάση κρίσης με την Τουρκία. Εμείς θέλουμε την Τουρκία μια χώρα ειρηνική, τι θέλουμε μια χώρα με καλή σχέση γειτονίας, αλλά δεν δεχόμαστε καμία απειλή διότι τα σύνορα της Ευρώπης είναι και σύνορα της Ελλάδος και τα σύνορα της Ελλάδος είναι και σύνορα της Ευρώπης. Και αυτά αποτυπώνται σε όλες τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εμείς έχουμε την πρωτοπορία προς αυτή την κατεύθυνση με συνεργασία και με τους άλλους βουλευτές. Θέλω όμως να σας μεταφέρω και την εμπειρία μου για το Σκοπιανό. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον κύριο Ζάεφ και με τον κύριο Δημητρόφ το θέμα των Σκοπίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μάλιστα τους ζήτησα να μου πούν πώς νιώθουν αυτοί μετά από αυτή τη συμφωνία, τι αντιλαμβάνονται. Τους είπα, ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο, ότι έχω τη δυνατότητα να συναντώ ανθρώπους από όλα τα μέρη του κόσμου και μέσα από αυτούς συνάντησα και ανθρώπους από την Νότια Αφρική και τη Νέα Ζηλανδία, οι οποίοι κατάγονται από εκεί και τους ρώτησα πώς ονομάζονται, μου είπαν Νέο Ζηλανδί. Και τους είπα, εσείς πώς ονομάζεστε μετά τη συμφωνία? Ονομάζεστε Βορειομακεδόνες που μιλάτε τη βορειομακεδονική γλώσσα και εκπροσωπείτε το βορειομακεδονικό έθνος, ή ονομάζεστε Μακεδόνες που εκπροσωπείτε το μακεδονικό έθνος και μιλάτε τη μακεδονική γλώσσα όπως εσείς ισχυρίζεστε? Και μου απάντησαν βέβαια ότι εκπροσωπούν το μακεδονικό έθνος, γιατί αυτό λέει η συμφωνία των Πρεσπών, και μιλούν τη μακεδονική γλώσσα. Είχα την ευκαιρία λοιπόν να τους πω ότι να μην κάνουμε το διάλογο στα αγγλικά, να τον κάνουμε το διάλογο στις γλώσσες μας. Εγώ θα μιλάω ελληνικά, εσείς θα μιλάτε τη γλώσσα, τη σκοπιανή. Εγώ θα σας ακούσω στα ακουστικά μου για τη μετάφραση, γιατί δεν ξέρω τη γλώσσα σας. Όμως ο Βούλγαρος, συνάδελφός μου επικεφαλής των Ευρωβουλευτών, γιατί και εμάς είναι επικεφαλής των ομάδων, θα βγάλει τα ακουστικά του, γιατί καταλαβαίνει τη γλώσσα σας όπως καταλαβαίνω εγώ τους Κυπρίους. Άρα η γλώσσα σας δεν είναι όπως ονομάζεται μακεδονική, αλλά η γλώσσα σας είναι βουλγαρική. Γιατί αυτό μου είπε και ο Βούλγαρος συνάδελφός μου. Και το έθνος σας δεν είναι μακεδονικό. Διότι, όπως είπε ο κύριος ο Μακαρνής ο Γρηγόρος, ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ήρθατε τον έφερε να μεταχριστώ. Δεν είχε καμία σχέση ούτε με τον Μέγα Αλέξανδρο, ούτε με τον Φίλιππο της Μακεδονίας, ούτε με τον Αριστοτέλη, τον δασκαλό του. Άρα και το έθνος σας δεν είναι μακεδονικό. Είναι σλαβικό. Και το αλφαβητό σας είναι σλαβικό. Και η εκκλησία σας είναι σχηματική. Άρα τα τρία συστατικά που στηρίζουν ένα έθνος είναι η εθνότητα, είναι η γλώσσα και η εκκλησία. Και τα τρία σε αυτά συστατικά είναι ψεύτικα. Άρα εσείς ουσιαστικά τι ζητάτε σε εμάς να αποδεχτούμε αυτό που έγινε στις αρχές δεκαετίας του 1930, τότε δηλαδή που ο Στάλιν για γεωπολιτικούς λόγους ήθελε να βγει στο Αιγαίο. Ήθελε να εξαφανίσει τη Φλόρινα, ήθελε να εξαφανίσει την Καστοριά, ήθελε να εξαφανίσει το Κιλκής, ήθελε να εξαφανίσει τη Θεσσαλονίκη να φτάσει μέχρι και την Κατερίνη. Αυτά είναι γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές. Και μια περιοχή η οποία ονομαζόταν Βαντάσκα, είχε μια μικρή επαρχία η οποία ονομαζόταν Μακεδονία, ήθελε να της δώσει υπόσταση. Αυτή λοιπόν η συμφωνία, τουλάχιστον για εμάς που θεωρούμε ότι είμαστε πατριώτες, γιατί στον κώδικα των αξιών μας έχουμε πρώτα την πατρίδα, το έθνος, την Ελλάδα, την οικογένεια, τη θρησκεία μας. Και δεν είμαστε διεθνιστές όπως άλλους,
αυτό το θεωρούμε σαν τη μεγαλύτερη εθνική ήττα σε περίοδο ειρήνης. Και αυτοί βεβαίως μου απάντησαν ότι εμείς είμαστε Μακεδόνες και εκπροσωπούμε το Μακεδονικό Έθνος. Άρα, εμείς για πρώτη φορά δυστυχώς με δικιά μας υπογραφή, κάποιος έδεσε το στυλό, κάποιοι υπέγραψαν μια συμφωνία η οποία παραχωρεί εθνική κυριαρχία, παραχωρεί εθνικά δίκαια. Κάτι που η Ελλάδα διαχρονικά με όλες τις κυβερνήσεις και ιδιαίτερα με τις κυβερνήσεις δικής μας παράταξης ακολουθούσαμε την εθνική γραμμή. Και στην Λισαβόνα, τότε που για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση ονόμασε το γειτονικό κράτος πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, χωρίς Μακεδονικό Έθνος και Μακεδονική Γλώσσα. Το ίδιο έγινε στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Αυτή η συζήτηση έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η απάντηση η οποία δόθηκε από τους Σκοπιανούς είναι ότι με τη δικιά σας την υπογραφή εμείς ονομαζόμαστε Βόρεια Μακεδονία και προσωπούμε το Μακεδονικό Έθνος και τη Μακεδονική Γλώσσα. Εμείς έχουμε δύο μεγάλα όπλα. Το ένα όπλο ήταν το βέτο που είχαμε στο ΝΑΤΟ. Το δεύτερο όπλο είναι το βέτο που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς με την υπογραφή του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Κωτιά και των συγκυβερνητών εκείνης της εποχής απεμβολήσαμε αυτό το βέτο στο ΝΑΤΟ. Και δυστυχώς σήμερα στην Βορειοατλαντική Συμμαχία η γλώσσα η οποία αναγράφεται στις συνομιλίες λέγεται Μακεδονική γλώσσα και το κράτος ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία. Το ίδιο δυστυχώς γίνει στο Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Ενώ λοιπόν είχαμε το αποκλειστικό δικαίωμα εμείς, όπως ακολουθούμε την εθνική γραμμή και στη Λισαβόνα και στη Βουκουρέστη με τον Κώστα Καραμαλή και την Τώρα Μπακογιάννη, και στη Λισαβόνα με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά, και είχαμε την εθνική γραμμή, τώρα μπορούμε μόνο μέσα από την ταξιδιωτική πορεία των Σκοπίων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διορθώσουμε τα λάθη αυτής της συμφωνίας. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση σήμερα. Κανείς δεν είναι ευτυχής, αλλά στα επόμενα 10 χρόνια που θα διαρκέσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα να διορθώσουμε λάθη τα οποία οδήγησαν στη μεγαλύτερη εθνική ήττα που έχει υποστεί η Ελλάδα στην περίοδο ειρήνης. Αυτά όσον αφορά το Σκοπιανό. Ας έρθουμε τώρα και στα ντόπια. Ναι, η Φλόρινα είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη ανεργία. Και αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς λόγους. Διότι δεν εκμεταλλευτήκαμε τις δυνατότητες που μας παραχωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τα κοινοτικά κονδύλια, ούτε στον αγροτικό τομέα, όπου η Ελλάδα ωφελήθηκε 100 δισεκατομμύρια ευρώ θετικά από το 1981. Ωφεληθήκαμε βεβαίως στους δικούς άξονες από 450 δισεκατομμύρια, τα οποία συνολικά ωφεληθήκαμε από τα περιφερειακά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε προστιθέμενη αξία στην δυνατότητα που έχω διαχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με γιγαντιές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ξεκινώντας από τον πρωτογενή τομέα που μπορεί να δώσει τεράστια προστιθέμενη αξία στην περιοχή. Αυτή η περιοχή είναι μια περιοχή όχι μόνο όμορφη, αλλά με τεράστιες ευκαιρίες. Διότι δεν είναι απομονωμένη περιοχή στο βορειότερο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας, αλλά είναι η πύλη εισόδου στα Βαλκάνια και στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Έτσι πρέπει να δούμε την Δυτική Μακεδονία, έτσι πρέπει να δούμε την περιοχή της Φλόρινας. Και η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σωστά νομίζω, και αυτό πρέπει να γίνει πράξη με την ερχόμενη κυβέρνηση που πιστεύω θα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με αυτοδύναμη πλειοψηφία μέσα στη Βουλή, είναι για όλη αυτή την περιοχή που αφορά την Δυτική και Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη, που έχουμε σύνορα με χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες που δεν ανήκουν στη συμφωνία του Σέγγεν και χώρες που μας ανταγωνίζονται με αθέμητο τρόπο που, λόγω της φορολογίας, άρα όλες επιχειρήσεις οι δικές μας που βρίσκονται στα σύνορά μας επενδύουν ή έχουν τις έδρες τους εκτός συνόρων, να υπάρξει ένα ειδικό καθεστώς το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως παλαιότερα είχαμε την ειδική φορολογία για τον ειδικό ΦΠΑ στα νησιά. Διότι αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προστατεύσει τα μέλη της, κυρίως εκεί που έχει σύνορα με άλλες περιοχές που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι τα Σκόπια σήμερα ή η Αλβανία στην Ήπειρο. Είναι λοιπόν πολλά θέματα τα οποία μπορούμε να διαπραγματευτούμε
υπάρχει πεδίο δόξη να βρω. Πιστεύουμε ότι σε αυτές τις εκλογές που έρχονται το 2019, που είναι τριπλές εκλογές και την Κυριακή θα ξέρω αν είναι και τετραπλές εκλογές μαζί με τις εθνικές εκλογές, με ανθρώπους οι οποίοι θα είναι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα είναι υπουργοί αύριο στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους περιφερειάρχες οι οποίοι έχουν ιδεολογική συγγένεια με τη Νέα Δημοκρατία, με τους δημάρχους με τους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε, με τους τοπικούς φορείς, θα και με εμάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε πεδίο δόξης στη Λαμπρό προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα μεγάλο θέμα είναι και το θέμα της παιδείας, που αναφέρθηκε και ο φίλος μου Γιάννης. Ένα μεγάλο θέμα, μια μεγάλη ευκαιρία. Τι χάσαμε στην ευκαιρία αυτή? Χάσαμε τη δυνατότητα να αναθεωρήσουμε το άρθρο 16 του Συντάγματος για τα μικροσκοπικά μικρατικά πανεπιστήμια. Όχι να διεκδικούμε μια ακόμα σχολή για τη Φλόρινα η οποία είναι απομονωμένη, αλλά να δώσουμε σε όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας αλλά και της Θράκης την προστιθέμενη αξία για τα μικροσκοπικά μικρατικά πανεπιστήμια. Έχουμε μεγάλο πολιτισμό, έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Οι δικοί μας καθηγητές και οι δικοί μας φοιτητές είναι αυτοί οι οποίοι σπουδάζουν στο εξωτερικό. Στην Κύπρο 22.000 φοιτητές, στη Φιλιππούπολη 5.000 φοιτητές, ακόμα και στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης όπως είναι η Αυστρία, όπως είναι η Ουγγαρία, όπως είναι η Τσεχία, σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια, οι Έλληνες γονείς, οι Έλληνες παππούδες, η ελληνική οικογένεια χρηματοδοτεί αυτές τις επιχειρήσεις, τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια. Οι ιδιοληψίες μιας κυβέρνησης, οι ιδιοληψίες ενός κόμματος όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, σταματά αυτή τη διαδικασία να έχουμε τεράστια δυναμική σε μια περιοχή ευαίσθητη και με πολλές ευκαιρίες να έρθουν άνθρωποι που ειδικά μπορούν να έρθουν και να μετέχουν της παιδείας στην ελληνική επικράτη και ιδιαίτερα στο βόρειο κομμάτι της Ελλάδος, γιατί και τις υποδομές έχουμε και τα μυαλά έχουμε και τα πανεπιστήμια. Οι δικοί μας καθηγητές είναι αυτοί οι οποίοι διδάσκουν στην Κύπρο. Οι δικοί μας καθηγητές είναι αυτοί που διδάσκουν στις 5 νομικές σχολές της Κύπρου σήμερα. Μια Κύπρος η οποία έχει άλλο δικαιωτικό σύστημα και μια Κύπρος που μόνο από αυτή τη δραστηριότητα ωφελείται το 7 με 10% το καθάριστο εθνικού της προϊόντος. Αυτό δηλαδή που παράγουν όλοι οι Κύπροι. Στους 42.000 φοιτητές, 25 είναι Έλληνες. Όλοι οι καθηγητές, οι περισσότεροι καθηγητές είναι Έλληνες, από το Αριστοτέλειο, από το Δημοκρίτιο, από την Αθήνα, ακόμα και στις ιατρικές σχολές. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε επίπεδο Βορείου Ελλάδος, μπορούμε να το κάνουμε στην ελληνική επικράτεια. Είναι ιδιοληψίες μιας κυβέρνησης, οι οποίες οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό. Εμείς έχουμε μια μεγάλη πρίκα, είναι η πρίκα της νέας γενιάς. Η νέα γενιά έχουμε τα περισσότερα πτυχία σε αναλογία πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν τη μεγάλη αναπτυξιακή ροή και δυνατότητα που έχει η Ελλάδα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της, χωρίς ιδιοληψίες, χωρίς αγκυλώσεις. Οι γιγαντιές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις είναι αυτές που μπορούν να δημιουργήσουν την απάντηση στην ανεργία. Η ανεργία δεν μειώνεται με διαταγές, μειώνεται με θέσεις εργασίας, παραγωγικές, με εξαγωγές, με προϊόντα ανταγωνιστικά, με καινοτομία και στην οικονομία ευρύτερα, αλλά και στον αγροτικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστια κονδύλια προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που ζητάει είναι ποιότητα και καινοτομία. Δημιουργία ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, τέτοιων που μπορούν να στηριχτούν και να μεγαλώσουν. Αυτό είναι το όραμά μας και το όραμά μας το κοινωνικό, γιατί χαρίζομαι την κοινωνική δικαιοσύνη σε κανένα, είναι πως ένα παιδί από την πιο απομακρυσμένη περιοχή της Ελλάδος, από το πιο υψηλό βουνό της Φλόρινας, από την περιοχή της μεγάλης ανεργίας, μέσα σε μια γενιά να ικανοποιήσει όλες τις φιλοδοξίες, διαπρέποντας και διοικώντας την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη ολόκληρη. Αυτό είναι το όραμά μας, έτσι πρέπει να δούμε κοσμοπολίτικα. Κοσμοπολίτικα και με δυναμισμό. Έχουμε όλα τα προσόντα. Είμαστε μια από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Έχουμε ζήσει την Κρήτη. Ας κάνουμε αυτή την περιπέτεια μια ευκαιρία για το μέλλον. Υπάρχει λοιπόν πεδίο δόξη λαμπρό με την οργάνωσή μας, με τη Νέα Δημοκρατία, με τη νέα κυβέρνηση, με τους συναδέλφους μας βουλευτές και υπουργούς αύριο να κάνουμε αυτή τη διαφορά, να μπορούμε να συνεργαστούμε εμείς στην Ευρώπη. Έχουμε πάει όχι για να παρουσιαστούμε, αλλά για να πρωταγωνιστήσουμε. Στην Ευρώπη είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε. Έτσι είναι η Νέα Δημοκρατία, έτσι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή την απήχηση έχει από τους Ευρωπαίους ηγέτες και έτσι και εμείς
συμπεριφερόμαστε. Και έχουμε πολλούς συμμάχους να μας βοηθήσουν και στα εθνικά μας θέματα, αλλά και στα αναπτυξιακά. Δύο δόξη λοιπόν λαμπρό για τα επόμενα χρόνια. Μπορούμε να συνεργαστούμε και μπορούμε να φέρουμε τα αποτελέσματα, να είμαστε αντάξει των προσδοκιών του ελληνικού λαού και της ιστορικής μας ευθύνης. Με συνδυασίες για ερωτήσεις. Με η κυρία να προηγηθεί. Κυρία Τάμια Δόμου, από την ΕΡΤ. Κύριε Κεφαλογιάννη, πέρα από όλα τα γενικότερα που αναφέρετε για την εξωτερική πολιτική με την Τουρκία και την Βασκόπια, ένα σημαντικό θέμα για τη Φλόρινα, επειδή είστε εδώ στην περιοχή, που απασχολεί πέρα από την παιδεία που ανέφερε ο κύριος βουλευτής, είναι και το θέμα της ενέργειας. Mm-hmm. Κάτι που... Το οποίο ανέφερε πάλι. Ναι. Αναφέρατε, αλλά δεν αναφερθήκατε ακριβώς εδώ για την περιοχή μας, γιατί έχουμε για κάτι για τις ερωτήσεις. Το θέμα του ΑΕΣ Μελίτης, που βλέπουμε ότι δεν μένει γη και άγωνος ο διαγωνισμός, όμως υπάρχει αυτή η προοπτική για την πώλησή της. Έχουμε προβλήματα και με το ορυχείο της Αχλάδας, με τη μη λειτουργία των ορυχείων, με τον ΑΕΣ Αμοιδεοφυλώτα που εκπνέει σε λίγο η λειτουργία του και όλα αυτά είναι στα χέρια της Ευρώπης που θα πάτε και να μας εκπροσωπήσετε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Η Ευρώπη, η Ελλάδα και η λογική έχει ένα Θεό. Τον πολίτη, τις υπηρεσίες που του προσφέρουμε και το μικρό κόστος το οποίο οφείλει να πληρώνει απολαμβάνοντας τις καλύτερες υπηρεσίες. Από την άλλη μεριά, η ΔΕΗ είναι μια δημόσια επιχείρηση η οποία προσέφερε τεράστιες υπηρεσίες στην Ελλάδα από τον εξηλεκτρισμό που ξεκίνησε όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργήθηκε μια τεράστια προστιθέμενη αξία και αναπτυξιακές προοπτικές όλη την Ελλάδα. Τι θέλουμε? Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα πλεονεκτήματα τα οποία υπάρχουν, αξιοποιώντας όλους τους ανθρώπους που έχουν πλούσια εμπειρία και με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και με τον εξυγχρονισμό των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, να προχωρήσουμε όχι να εισάγουμε ενέργεια στην Ελλάδα, αλλά μπορούμε και να εξάγουμε όπως εισάγουμε από άλλες χώρες. Άρα και ο εξυγχρονισμός της ΔΕΗ μπορεί να προχωρήσει. Παλαιότερα το πρόγραμμα για τη μικρή ΔΕΗ που τώρα γίνεται αποδεκτό και από τους εργαζόμενους θα μπορούσε να έχει υλοποιηθεί, να μην έχουμε αυτές τις εκκρεμότητες τις οποίες μου περιγράφετε κι εσείς σήμερα εδώ. Θα μπορούσαμε λοιπόν με συζήτηση να έχουμε λύσει και δευτερεύοντα προβλήματα που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Κάποιες εγγυήσεις κάποιοι ήθελαν δημοσίως τουλάχιστον και οι εργαζόμενοι να δοθούν για το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα νερά τα οποία δημιουργούν προϋποθέσεις ηλεκτρισμού ή το υποέδαφός μας με αυτά που έχουμε για την εξόρυξη και να έχουμε μικρότερο κόστος στην παραγωγή της ενέργειας. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία θα μπορούσαν να διευθετηθούν. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο και για την ίδια την επιχείρηση. Βεβαίως υπάρχουν και κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες επιβάλλουν να υπάρχει ανταγωνισμός. Και ο ανταγωνισμός δεν υπάρχει για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο για να βελτιώνονται οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον πολίτη με το μικρότερο δυνατό κόστος. Διότι αν υπάρχει ένα μονοπόλιο, είτε αυτό είναι ιδιωτικό είτε είναι αυτοκρατικό, οι τιμές είναι πάντα σε βάρος του καταναλωτή. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να τηρήσουμε ορισμένους κανόνες, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτούς τους κανόνες μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε ως ευκαιρία για την ποιοτική ανάπτυξη, βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει η ΔΕΗ και να κάνουμε την ευχή με τη συμπράξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αυτή η εταιρεία. 50 χρόνια, 70 χρόνια προσέφερε άριστες υπηρεσίες στον ελληνικό λαό και στην ελληνική οικονομία να συνεχίσει να τις υπηρετεί και στο μέλλον σε ένα άλλο περιβάλλον, πιο ανταγωνιστικό, πάντα με τελικό αποτέλεσμα να μειώνει τιμές, να προσφέρονται καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες. Λοιπόν, αυτή είναι η κατεύθυνση. Τώρα πια που μάθαμε όλοι, είδαμε από τα λάθη μας, τώρα που βλέπουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν στο θέμα των ενεργειακών στην Ελλάδα, που ουσιαστικά είμαστε εξαρτώμενοι από εισαγωγές ενέργειας από άλλες χώρες των Βαλκανίων και δυστυχώς και την Τουρκία αύριο, τώρα μπορούμε να βρούμε ένα πεδίο συνεργασίας χωρίς ιδιοκτησίες με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου, συμπεριλαμβανομένης και του κομματιού εκείνη της κυβερνώσας παράταξης που αντιλαμβάνεται τα πράγματα με σύγχρονο τρόπο και να χαράξουμε μια στρατηγική για το μέλλον. Ο κύριος Τραταφυλλίδης από την εφημερίδα Παρατηρητής. Καταρχήν, καλή επιτυχία, κύριε. Θα σας ξεκαθαρίσω αυτό. Εγώ εδώ βρίσκομαι για τη μάχη του ψηφοδελτίου. Το ψηφοδέλτιο είναι η δυναμική μας. Εμείς οι υποψήφοι και εγώ προσωπικά ήμασταν η πρώτη επιλογή και είμαστε η πρώτη επιλογή μετά το ψηφοδέλτιο όμως. Χωρίς το ψηφοδέλτιο δεν μπορούμε να είμαστε καν επιλογή. Με το ψηφοδέλτιο μπορεί να είμαστε η πρώτη επιλογή.
Είναι γνωστή η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και θα έλεγα μια σταθερή άνοδος. Κατά τη γνώμη σας, πού οφείλεται η άνοδος αυτή και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Η δημοκρατία πρέπει να δίνει απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών. Διότι όταν δεν δίνει η δημοκρατία απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών, τα άκρα και οι ακρότητες γιγαντώνονται. Αν διαβάσουμε καλά την ιστορία του Μεσοπολέμου, θα δούμε πολλές ομοιότητες με αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ευρώπη. Και όταν ανέβηκαν τα άκρα στο Μεσοπόλεμο, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης οδηγηθήκαμε σε 100,5 νεκρών. Αυτό ήταν και η αιτία της ανάγκης να δημιουργηθούν μια ομοσπονδιακή πορεία για την Ευρώπη. Και δόξα σε ο Θεός, παρά τα λάθη που έχουν γίνει, παρά τις ολιγορίες οι οποίες υπάρχουν, παρά τις αδυναμίες που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφαλίσαμε όλοι μαζί, οι ευρωπαϊκοί λαοί και εμείς μαζί με αυτούς, 70 χρόνια ειρήνης, 70 χρόνια καλής δημοκρατίας και 40 χρόνια καλής δημοκρατίας για την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη μνήμη αυτών των θυμάτων, καταδίκασε τα άκρα από όπου και αν προέρχονται. Γιατί τα άκρα δεν έχουν χρώμα ούτε κόμμα. Μέσα στο δημοκρατικό τόξο μπορούμε να ορίζουμε τι είναι δεξιά, τι είναι κέντρο, τι είναι αριστερά, τι είναι κεντροαριστερά, τι είναι κεντροδεξιά. Έξω από το δημοκρατικό τόξο τα άκρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα ίδια. Γι' αυτό γιορτάζουμε κάθε Αύγουστο, στις 24 Αυγούστου, την καταδίκη των άκρων, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οι ακραίες μορφές, δηλαδή ο σταλινισμός και ο ναζισμός, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό είπε και το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο μετέχουν 50 κράτη, ότι ο σταλινισμός και ο ναζισμός είναι το ίδιο πράγμα. Άρα δεν μιλάμε μέσα στο δημοκρατικό τόξο, μιλάμε για τα άκρα. Και τέτοια άκρα πολύ σωστά λέτε ότι υπάρχουν στην Ευρώπη. Εγώ αυτά τα άκρα τα ταυτίζω με άλλη μια αρρώστια που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ο λαϊκισμός. Και ο λαϊκισμός δεν έχει ούτε χρώμα ούτε κόμμα. Είναι ο δεξιός λαϊκισμός που μου περιγράφετε εσείς, που είναι η κυρία Λεπέν στη Γαλλία, ο κύριος Σαλβίνη στην Ιταλία, ο κύριος Ούρμπαν στην Ουγγαρία και η εναλλακτική τη Γερμανία στη Γερμανία. Είναι ο κεντρός λαϊκισμός του κυρίου Γκρίλο, ο οποίος είναι το ίδιο επιζήμιος με τα άκρα αυτά που μου περιγράφεται. Είναι ο φιλελεύθερος λαϊκισμός του κυρίου Φάραντ στη Βρετανία, το οποίο την καταστρέφει τη Βρετανία ως μεγάλη δύναμη πια. Και είναι και ο αριστερόστροχος, ο οποίος επικίνδυνος λαϊκισμός των ποδέμων που συμμετρίβησαν και αυτοί σε εκλογές της Ισπανίας και του πιο αυθεντικού εκφραστή αυτού του λαϊκισμού στην Ευρώπη σήμερα, του κυρίου Τσίπρα. Αυτός και η κυβέρνησή του και ο λαϊκισμός όπου και να υπάρχει, από όπου και να προέρχεται, από τη δεξιά, το κέντρο, το φιλελεύθερο χώρο, την αριστερά, πρέπει να σαρωθεί. Πρέπει να σαρωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να σαρωθεί και σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό είναι και ένα από τα διακυβεύματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε σε αυτές τις εκλογές. Έτσι λοιπόν θα παταχτούν και τα άκρα, είτε της μιας μεριάς είτε της άλλης, είτε ο λαϊκισμός που είναι η μεγάλη αρρώστια. Τον τρόπο όμως. Η απάντηση είναι η επίλυση των προβλημάτων των πολιτών μέσα από το δημοκρατικό καθεστώς. Και τώρα μου έρχεται με τη δεύτερη ερώτησή σας μια ρίση του Winston Churchill που έλεγε ότι η δημοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευμα, αλλά το καλύτερο που εφεύρει ο ανθρώπινος νους. Αυτό λοιπόν, αυτή τη δημοκρατία θέλουμε. Την καλύτερη που εφεύρει ο ανθρώπινος νους, να διαβάσουμε καλά την ιστορία μου και στην πιο δραματική της μορφή και να δώσουμε απαντήσεις στην κοινωνία, στη νέα γενιά και στους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να εξασφαλίσουν την υγεία τους, αυτό που κάποτε λέγαμε τα περήφανα γερατιά, και τους ανθρώπους της παραγωγής να τους βγάλουμε τις μπάλες από τα πόδια για να δημιουργήσουν για να μπορούν να στηρίξουν το κράτος πρόνοιας. Και ένα άλλο θέμα, μια και μου κάνει αυτή τη στιγμή, το οποίο βλέπω πολύ σημαντικό για την Ευρώπη, πέρα από το λαϊκισμό, το μεγάλο δεύτερο ή πρώτο πρόβλημα είναι το πρόβλημα το δημογραφικό. Η Ευρώπη και η Ελλάδα χρειάζονται εκατομμύρια νέων ανθρώπων να στηρίξουν το κράτος πρόνοιας για να δώσουν απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών. 50 εκατομμύρια χρειάζεται η Ευρώπη από το 2050. Η Ελλάδα πρέπει να ανατρέψει και να αντιστρέψει το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα που υπάρχει. Δεν μπορεί για 10 και πλέον χρόνια οι θάνατοι να είναι πολύ περισσότεροι από όσοι γεννήσουν στην Ελλάδα. Και από τις γεννήσεις των νέων παιδιών, το 12% να είναι από γονείς που δεν έχουν γεννηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Όλα αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να τα αντιμετωπίσουμε σωστά, να τα δούμε όπως πρέπει
και να δώσουμε απαντήσει στην κοινωνία. Έτσι η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει. Αλλά θέλω τώρα, μια και με καλωσόρισε εδώ ο φίλος μου Γιάννη, να καλωσορίσω εγώ ένα άλλο Γιάννη Νίκο, ένα εξαιρετικό στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνυποψήφιό μου στην Ευρωβουλή. Είχα την ευκαιρία πολλά χρόνια να συνεργαστώ μαζί του, έχει μια πλούσια εμπειρία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και τώρα στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. Είναι ο άνθρωπος που σε πολύ νεαρή ηλικία ήταν ο πολιτικός σύμβουλος μιας σημαντικής προσπάθειας που κάναμε οι δυο μας, αυτός ως επιστημονικός συνεργάτης της Βουλής και εγώ ως νέος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ήμουν εισηγητής της συνθήκης του Μάστριχτ, που την ψήφισαν ομόφωνα όλα τα κόμματα, με εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα που έχει κομμουνιστική ψήφο. Και σε αυτή την προσπάθεια ο συμπαραστάτης, ο αλλογός και ο σύμβουλος ήταν ο Νίκος ο Γιάννης, τον οποίο θέλω θερμά να καλωσορίσω και να τον παρακαλέσω να πει εδώ, να μας πει δύο λόγια για τα ευρωπαϊκά θέματα. Πάντα ο καλύτερος σύμβουλος διαχρονικά των Προέδρων της Νέας Δημοκρατίας για τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά θέλω να κολακεύω τον εαυτό μου και δικό μου. Ο Μανώλης ίσως δεν είχε γίνει πολύ γνωστό μέχρι που. Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης μέχρι που έγινε ευρωβουλευτής το 2014 δεν ήταν τόσο ευρέως γνωστό ότι έχει μια ευρωπαϊκή παιδεία και πολιτική πορεία. Από τα φοιτητικά του χρόνια, από όπου και γνωριζόμαστε, τα μεταπτυχιακά του στην Αγγλία και κατόπιν ως νέος βουλευτής συνθήκη του ΜΑΣ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και συνεπής σε όλα τα ραντεβού της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ακολούθησε η συνθήκη του Άμστερνταμ, της Νίκαιας, η συνέλευση για το Σύνταγμα και μετά βεβαίως όλα όσα οδήγησαν στο 2014 και σήμερα. Είναι ένας συνεπής εθνικός βουλευτής μέχρι το 2014, συνεπής κατά την ευρωπαϊκή αντίληψη και συνέπεια αυτού του κόμματος. Θα έλεγα ότι είναι η ευρωπαϊκή παρακαταθήκη της Νέας Δημοκρατίας. Σε ό,τι με αφορά, πήρα την απόφαση, μεγάλη απόφαση, να είμαι υποψήφιος, να ξεβολευτώ δηλαδή, γιατί ίσως την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών, αν θέλετε να είστε με βεβαιότητα ποιος θα είναι, και εγώ σίγουρα θα είμαι, γιατί εγώ εργάζομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 20 χρόνια. Και κατά κάποιο τρόπο επίσης η επιλογή μου να είμαι υποψήφιος είναι επιλογή να επιστρέψω στην Ελλάδα ψυχικά και κατά αντικείμενο ενασχόλησης. Και έτσι αποφάσισα να υπερασπιστώ την Ευρώπη, η οποία δοκιμάζεται, είναι στο δυσκολότερο σημείο της και τα μηνύματα δεν είναι πολύ ευχάριστα το τελευταίο διάστημα. Να υπερασπιστώ την Ελλάδα στην Ευρώπη, την Ελλάδα μας στην Ευρώπη, να μείνει στην πρώτη γραμμή. Μέχρι στιγμής έχουν συμβεί πολλά άσχημα πράγματα στην Ελλάδα, αλλά παραμένει σε όλες τις ενισχυμένες συνεργασίες. Ό,τι έχει κάνει η Ευρώπη από κοινού, η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι πολλές χώρες που είναι σε ένα μέρος αυτό που κάνει η Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι σε όλα μέσα. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε ως κόριο εφθαλμό. Γλιτώσαμε τα δύσκολα του 2015, γλιτώσαμε τα δύσκολα του 2010. Η Ελλάδα είναι μέσα. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Γιατί η πρόβλεψή μου είναι ότι η Ευρώπη θα πάει μπροστά. Δεν θα πάει πίσω. Θα πάει σε μια μορφή πολιτικής ένωσης. Είναι ένα θανομοσπονδία. Θα είναι μια πιο στενή συνεργασία ορισμένων κρατών, καταρχήν, κατά τη γνώμη μου. Σε αυτά πρέπει να είναι η Ελλάδα εξάπαντος. Και τέλος, γιατί είμαι υποψήφιος, γιατί εκτιμώ ότι στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχει ένα σπέρμα αναμόρφωσης. Η Ελλάδα χρειάζεται έναν αναμορφωτή και μια αναμόρφωση σε αυτή την ιστορική στιγμή. Και αυτή την κρύβει μέσα του, έστω κατ' έκπληξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατ' ιστορική έκπληξη, με αυτή την έννοια το λέω, τον εμπιστεύομαι, θέλω να τον στηρίξω και θέλω και όλοι οι Έλληνες να καταλάβουν ότι την επόμενη μέρα των εκλογών το 90% των Ελλήνων θα πρέπει να τον εμπιστευτούν, ανεξαρτήτως αν θα τον έχουν ψηφίσει. Γιατί αυτό χρειάζεται η Ελλάδα. Ως απόδημος Έλληνας, τα τελευταία 10 χρόνια αλλά και παλιότερα, αντιλαμβάνομαι μια απόσταση ότι η Ελλάδα θέλει έναν αναμορφωτή με μια ευρύτατη πλειοψηφία, με μια πολιτική δύναμη, με μια καθαρή λύση, προκειμένου να κερδίσουμε στο ψυχολογικό καταρχήν και στο πεδίο μετά της ανάπτυξης και της οικονομίας τη μεγάλη μάχη που έχουμε μπροστά μας. Και φυσικά δεν θα μπορούσα να απουσιάζω. Αφήνω το τζάκι, όπως τα λέγαμε, το βόλεμα του υπαλλήλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιστρέφω στην πολιτική μάχη στην Ελλάδα διαμέσου της συμμετοχής μου στο Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που με τιμά και θα το τιμήσω και από τη μεριά μου. Ο κ. Γεωργούλας νομίζω είχε πει. Κύριε Κεφαλογιάννη, ξέρετε. Και οι δύο μας, και οι δύο πάντα. Τώρα είναι ευκαιρία γιατί έχει σχέση
ακούγοντάς σας, μου ξυπνήσατε πολλούς προβληματισμούς όλο το τελευταίο διάστημα, γιατί εμείς εδώ πάνω βιώνουμε διαφορετικά την κατάσταση. Είπατε μία αλήθεια που πρώτη φορά την ακούω από Έλληνα πολιτικό. Είναι και τιμή σας. Δεν ξέρω γιατί δεν το αξιοποιήσατε και τι εννοώ. Αυτό που λέω εγώ πολλές φορές. Είπατε ότι οι Βούλγαροι βγάλαν τα ακουστικά από αυτή. Μπορεί δύο χώρες να χρησιμοποιούν την ίδια γλώσσα με διαφορετική ονομασία. Γιατί εγώ πήγα στην Βουλγαρία. Μιλάω το ιδίωμα. Μεγάλωσα στο ιδίωμα. Γιατί η χώρα μας και η πολιτική αυτό το γεγονός δεν το αξιοποίησαν. Έχω απαντήσεις βέβαια, αλλά δεν θέλω να τις πω. Πιστεύω γι' αυτό δεν γίνεται. Και ένα δεύτερο. Επειδή ειλικρινά σας παρακολουθώ, σας πρώτη φορά σας ακούω, θα ήθελα να μου πείτε γιατί πανηγύριζαν οι Ευρωπαίοι την επόμενη μέρα της συμφωνίας. Αυτά τα δύο ερωτήματα με προβληματίζουν. Θα μπορούσαμε να συζητάμε μέχρι το πρωί με αυτά που έχετε καταθέσει, γιατί δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την ευρωπαϊκή προοπτική. Το άκουσα πρώτη φορά ότι υπάρχει προοπτική. Αλλά αυτά τα δύο και είναι εμάς. Κοιτάξτε, όσον αφορά τη γλώσσα, το έμαθα από τον κύριο Κοβάτσεφ, που είναι επικεφαλής της Βουλγαρικής Αντιπροσωπείας, ότι η οικογένειά του κατάγεται από την περιοχή των Σκοπίων, ότι ο Τίτο τότε ακριβώς γιατί ήθελε να ορίσει μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα, τους υποχρέωνε να λένε ότι δεν είναι βουλγαρικής καταγωγής και όσοι έμειναν από τη μεριά των Σκοπίων πήραν 20 χρόνια φυλακή. Έτσι έμαθα τη σχέση της γλώσσας. Και αυτό που το είπα, ότι μην βάλετε τα ακουστικά σας όταν σας μιλούν οι Βουλγαροί, γιατί ξέρω ότι καταλαβαίνετε κι εσείς τη γλώσσα, γιατί το είχα δει και σε ένα συνέδριο που είχα πάει στη Βουλγαρία. Οι Βούλγαροι αναγνώρισαν τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Ποτέ όμως δεν αναγνώρισαν την μακεδονική όπως την ονόμαζαν από την εποχή του Τίτου και τώρα με τη Συμφωνία Μακεδονική Γλώσσα. Γιατί ισχυρίζονται και νομίζω ότι έχουν δίκιο ότι η γλώσσα είναι βουλγαρική με κάποιο ιδίωμα τοπικό και με κάποιες προθέσεις από τη σερβική γλώσσα. Είναι τόσο απλό. Τώρα με ρωτάτε γιατί πανηγυρίζουν οι Ευρωπαίοι. Για τον ίδιο λόγο που θα πανηγυρίζατε εσείς, εάν έβρισκε μια συμφωνία η Εσθονία με τη Λιθουανία αν είχαν διένεξη ή με τη Λευκορωσία που έχουν πρόβλημα γιατί έχω πάει στην περιοχή. Γιατί τι δεν θέλετε εσείς, δεν θέλετε να φύγουν κονδύλια από την Ελλάδα να πάνε σε αυτή την περιοχή και δεν θέλετε τα παιδιά σας να πάνε να πολεμήσουν σε μια άλλη περιοχή που δεν ξέρετε καλά-καλά τα προβλήματα με τη γειτονική τους χώρα. Αλλά είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο πανηγύριζαν. Εάν εμείς παραχωρήσαμε εθνική κυριαρχία, εάν παραχωρήσαμε δικά μας εθνικά δίκαια, αν έχουμε υποστεί τη μεγαλύτερη εθνική ήττα σε περίοδο ειρήνης, είναι δικό μας το πρόβλημα, είναι δικιά μας η επιλογή. Γιατί έγινε αυτό από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Διότι εμείς που καθόμαστε σε αυτό το τραπέζι μας οι πατριώτες. Αγαπάμε την πατρίδα, αγαπάμε το έθνος, αγαπάμε την οικογένεια, αγαπάμε αυτό πάνω στο οποίο θεμελιώθηκε αυτό που λέμε ελληνική επικράτεια, ελληνικό έθνος μετά από χρόνια σκλαβιάς. Δεν κατηγορούμε τους άλλους που σκέφτονται, αλλά η δικιά τους προσέγγιση είναι τελείως διαφορετική. Είναι διεθνιστική. Πιστεύω στη διεθνή τάξη πραγμάτων. Πιστεύουν στο διεθνές προλεταριάτο. Έχουν μια άλλη αφετηρία ιδεολογική. Γι' αυτό είναι πολύ εύκολο να παραχωρήσουν εθνική κυριαρχία και εθνικά δίκαια. Γι' αυτό εμείς αντιστεκόμαστε αυτή την πολιτική. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να διορθώσουμε αυτή την πολιτική όσο μπορούμε να τη διορθώσουμε μέσα από την ενταξιακή πορεία του Σκοπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι άλλες χώρες, όπως και εμείς τα πανηγυρίζαμε, μπορεί να μην ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα μεταξύ της Βοσνίας, Ερζεγοβίνης, ξέρω εγώ, και της Σερβίας ή της Κροατίας. Δεν τα ξέρουμε στις λεπτομέρειές τους. Τι θέλουμε? Θέλουμε ειρήνη στην περιοχή. Γιατί είναι κοντά στη γειτονιά μας. Γιατί δεν θέλουμε πολέμου. Γιατί δεν θέλουμε πρόσφυγες. Έτσι μας βλέπουν και εμάς. Ποια είναι όμως τα δικά μας τα δίκαια και πώς μπορούμε να τα υπερασπιστούμε? Αν εσείς μου παραχωρήσετε τα δύο από τα τέσσερα δωμάτια του σπιτιού σας με ένα συμβόλαιο, αναλαμβάνετε μια υποχρέωση απέναντί μου. Μπορεί να μην το ξέρει ο σύντροφός σας, η σύντροφός σας, η γυναίκα σας, το παιδί σας κλπ. Στο σπίτι θα μου υπογράψετε το συμβόλαιο, θα μου πληρώνετε νίκη. Εμείς παραχωρήσαμε μονομερώς εθνική κυριαρχία. Εμείς μονομερώς παραχωρήσαμε εθνικά δίκαια. Γιατί αλλιώς, τι έχουμε πει, η εθνική γραμμή ήταν αυτή που σας είπα. Τι έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς στη Σαββώνα, τι έκανε ο Κώστας Καραμαλής και η Ντόρα Μπακογιάννη στο Βουκουρέστι.
Εμείς ακούμε προτάσεις. Δεν μας αρέσουν οι προτάσεις, έχουμε το δικαίωμα του βέτο. Λέμε όχι. Άλλοι είναι οι επισπεύδοντες να μπουν στο ΝΑΤΟ, άλλοι είναι οι επισπεύδοντες να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θέλαμε? Δεν θέλαμε τίποτα απερίσιο. Εμείς θέλουμε τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Αλλά όχι με δικιά μας έκπτωση. Όταν τον πίεσα πολύ τον κύριο Ζάκη, τον κύριο Δημητρόφ, δεν σας το είπα αυτό. Και του είπα ότι είναι ψεύτικη η γλώσσα σου, ψεύτικο το έθνος σου, ψεύτικη η εκκλησία σου, ξέρετε, μου απάντησε. Μα τι θέλετε, μου λέει από μένα. Εγώ εδώ και 4 γενιές ονομάζομαι Μακεδόνας. Να χάσω την ταυτότητά μου? Και η απάντηση βεβαίως ο λόγος ήταν, για να βρείτε εσύ την ταυτότητά σας πρέπει να χάσω τη δική μου. Εμείς τι θέλουμε? Λοιπόν, θέλαμε το αυτονόητο. Αφού ήδη λέτε ότι θα τον έχετε έλα μεταξύ, πώς ονομάζεστε Μακεδόνες? Ας ονομάζεστε νέο κάτι, αλλά δεν μπορεί να ονομάζεστε Μακεδόνες. Πώς μιλάτε μακεδονική γλώσσα, αφού δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα αυτή που μιλάτε, είναι βουλγαρική? Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εμείς τι ζητάμε? Δεν ζητάμε τίποτα από τη γειτονική χώρα. Τι θέλουμε στο ΝΑΤΟ? Θέλουμε άριστες σχέσεις, θέλουμε οικονομικές σχέσεις, θέλουμε πολιτικές σχέσεις, θέλουμε ευρωπαϊκή ενοποίηση. Θέλουμε ο καθένας να διατηρεί την ταυτότητά του, τις βάσεις της ζωής του, της ιστορίας του, της κουλτούρας του. Δεν παραχωρούμε κάτι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και πιστεύω ότι αυτό έγινε γιατί η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, προέρχεται από την δικιά του ιδεολογία, δεν έχει τη δικιά μας πατριωτική προσέγγιση. Έχει μια διεθνιστική προσέγγιση, την οποία εμείς δεν αποδεχόμαστε δικά μας θέματα. Τόσο απλά. Κύριε Θεοδοκλήδη, και αν δεν έπει κάτι άλλο. Κύριε Κεφαλογιάννη, προσδιορίσατε το πρόβλημα του δημογραφικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως έντονο. Ως βόμβα στα θεμέλια της ύπαρξης Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης. Ωραία. Συνολικά. Αφού είναι έτσι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λύνει το πρόβλημα αυτό με τους μετανάστες και παρακολουθούμε αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα κράτος πολιτισμένο. Τα πολιτισμένα κράτη ακολουθούν τους διεθνούς κανόνες. Οι διεθνείς μας υποχρεώσεις, γιατί και εμείς είχαμε πρόσφυγες, και εμείς είχαμε πόντιους, και εμείς είχαμε μικρασιάτες, και εμείς είχαμε εθνικές καταστροφές, και εμείς είχαμε ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν από την Ανατολική Θράκη. Από εκείνη την εποχή που δεν υπήρχε κανένα δίκαιο, αποφασίσαμε οι πολιτισμένοι λαοί να δεχόμαστε τους πρόσφυγες που έχουν φωτιά, λοιμούς και καταποντισμούς πίσω, έχουν θύματα, και έτσι υποδεχόμαστε τους πρόσφυγες με βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις. Τους οικονομικούς μετανάστες τους καταγράφουμε. Οι οικονομικοί μετανάστες πρέπει να γυρνούν πίσω, διότι δεν είναι προσκεκλημένοι μας. Ήρθαν γιατί έχουν οικονομικά προβλήματα στις περιοχές τους, αλλά δεν μπορούμε να λύσουμε εμείς όλα τα προβλήματα στην Ευρώπη. Δεν είχαμε την υπέρβαση να πάρει και... Η Ευρώπη λοιπόν έκανε την εξής πολιτική. Η Ευρώπη έκανε μια συμφωνία με την Τουρκία να επιστρέφουν όλοι πίσω. Διότι αν κάνουμε αυτό που ιδεολογικά και ιδεολογικά έκανε η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, που ουσιαστικά έστειλε μηνύματα σε όλο τον κόσμο, ελάτε, είσαστε καλοδεχούμενοι, και αν κάποιος σας ψάχνει θα λέμε ότι λιάζεται το πρωί και εξαφανίζεται το βράδυ. Και γι' αυτό είχαμε τα φαινόμενα της ειδωμένης στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί εμείς θα πούμε σε όλο τον κόσμο, ελάτε σε αυτό που για εσάς είναι παράδεισος, και εμείς τι θα κάνουμε? Διότι ξέρετε στον κόσμο πώς είναι οι άνθρωποι που περιπλανώνται, οι περιπλανόμενοι άνθρωποι στον κόσμο, ξέρετε πώς είναι? Για πείτε ένα νούμερο έτσι. Είναι 1 δισεκατομμύριο. Οι περιπλανόμενοι άνθρωποι στον κόσμο που δεν έχουν πού να μείνουν, που περιπλανώνται, είναι 1 δισεκατομμύριο. Εμείς είμαστε 520 εκατομμύρια. Πώς μπορούμε, ακόμα και αν θέλαμε, να υποδεχτούμε 1 δισεκατομμύριο? Ξέρετε πώς είναι οι άνθρωποι που περιμένουν στην υποσαχάρια Αφρική να έρθουν στην Ευρώπη? 500 εκατομμύρια. Εμείς είμαστε 520 εκατομμύρια όλοι. Το να κάνουμε εμείς προσκλήσεις, όπως παραδείγματος χάρη και η Γερμανία πήρε τη μεσαία τάξη της Συρίας, τους πρόσφυγες, και τους έδωσε και δουλειά και ασφάλιση και εργασία. Αυτό είναι η δικιά μας επιλογή. Εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε τη δική μας ταυτότητα, τη δική μας κουλτούρα, τις δικές μας αρχές και αξίες. Θέλουμε την ενσωμάτωση σε όσους καλούμε μέσα από ένα δικό μας πρόγραμμα. Και τώρα σκεφτόμαστε να κάνουμε ένα πρόγραμμα, γιατί ενδιαφερόμαστε για το υπόλοιπο κόσμο και έχουμε βάλει αρκετά χρήματα, αρκετά δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γύρω-γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλες πιο απομακρυσμένες περιοχές, να δημιουργήσουμε θύλακες ανάπτυξης με βιομηχανίες
και διάφορες άλλες αναπτυξιακές προοπτικές και αυτοί οι άνθρωποι να ζουν καλά. Εμείς θέλουμε όλος ο κόσμος, έχουμε μια ουμανιστική προσέγγιση των πραγμάτων, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα δισεκατομμύριο κόσμο. Αυτό είναι μια άλλη προσέγγιση. Εμείς δεν την ασπαζόμαστε. Εμείς θα υποδεχτούμε τους πρόσφυγες, αλλά και τους οικονομικούς μετανάστες, αν δεν τους καλούμε, θέλουμε να επιστρέφουν πίσω. Στο θέμα αυτό ήθελα να προσθέσω καταρχήν να καλύπτει πλήρως η τοποθέτηση του κ. Φαλογιάννη. Επειδή είμαι και πολύτεκνος, έχω 4 παιδιά, καταλαβαίνετε ότι για κάθε ζευγάρι, αν θέλουμε μια κοινότητα ανθρώπων να ανανεώνεται, κάθε ζευγάρι πρέπει να γεννάει 2 παιδιά. Επειδή μερικοί όμως γεννούν ένα παιδί, θέλουμε και τους τρίτεκνους. Επειδή μερικοί δεν κάνουν παιδί, θέλουμε και τους τετράτεκνους. Και έτσι ερχόμαστε στην ανάγκη υποστήριξης της πολύτεκνης οικογένειας και της οικογένειας γενικώς. Στις προτάσεις μου, η τρίτη από αυτές λέει ότι προτείνω μια ευρωπαϊκή πολιτική για την οικογένεια, το παιδί και το δημογραφικό. Όπως έχουμε στην Ελληνική Βουλή ένα γραφείο προϋπολογισμού, εγώ προτείνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπάρξει ένα γραφείο δημογραφικής πολιτικής, το οποίο να χαράσει πολιτική για μέχρι το 2100, πανευρωπαϊκά, να παίρνει μέτρα και βεβαίως να τα παρακολουθεί στον βαθμό που αυτά υλοποιούνται, γιατί έχουμε και καλά παραδείγματα. Για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και για τους Έλληνες ως Ευρωπαίους πολίτες. Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Αυτή είναι η βάση του δημογραφικού. Η Αφρική, όπως είπε ο κ. Κεφαλογιάννης, έχει σήμερα 1,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους και θα έχει 4 δις το 2060. Καταλαβαίνετε ότι σε ένα πλανήτη που θα έχει 10 δισεκατομμύρια το 2060 και οι Ευρωπαίοι θα είμαστε 450 εκατομμύρια μόνο, δηλαδή μόνο το 4%, σήμερα είμαστε το 7% του πλανήτη, θα είμαστε 4% το 2060, αν δεν είμαστε ενωμένοι, αν δεν είμαστε ένα οι Ευρωπαίοι, σε ένα πλανήτη που δημογραφικά και οικονομικά αναπτύσσεται γρήγορα, τότε καήκαμε. Μιλάμε για ένα οργανωμένο και ελεγχόμενο πρόγραμμα, κύριε Γενή. Ελεγχόμενο πρόγραμμα. Πού για να. Εγώ αναφέρθηκα σε μια πολυτεχνική πολιτική, σε μια ευρωπαϊκή πολιτική για την οικογένεια και το παιδί. Το οποίο αναφέρεται στην αναπαραγωγή των Ευρωπαίων. Δεν θίγω το μεταναστευτικό. Λέω ότι η καρδιά του μεταναστευτικού μακροπρόθεσμα είναι αυτή. Το ΕΚΕ και η διανέωση που παρουσίασαν δύο μελέτες πρόσφατα λένε και είναι τρομακτικό ότι σε 10 χρόνια από σήμερα στην Ελλάδα, πιθανόν, αν δεν ληφθούν τώρα μέτρα, η κατάσταση θα είναι μη αναστρέψιμη. Όχι σε 10 χρόνια μη αναστρέψιμη, σε 3 γενιές. Σε 3 γενιές. Δεν θα υπάρχει ελληνικό έθνος σε 100 χρόνια. Τόσο απλά. Δεν θα υπάρχουν ευρωπαϊκά έθνη σε 150 χρόνια. Τόσο απλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε. Ο σταθμός Ράδιο Φλόρινα. Η συχνότητα 101,5, η επιλογή δική σας. Ράδιο Φλόρινα.